όταν εκλείψει κάθε πιθανότητα πρόορης πτώσης αυτής της κυβέρνησης και είχα την τύχη να πάρει ψήφο εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση πριν από τη συνθήκη των Πρεσπών και ψηφιστεί και η συνθήκη των Πρεσπών, εγώ θα παραδώσω την έδρα. Γιατί δεν το κάνατε αυτό? Θα σας απαντήσω. Αν το αμάρτημά μου είναι οι 4-5 μέρες που δεν θα ήθελα να είμαι, γιατί νόμιζα ότι με την προσχώρηση του κ. Φωκά είχε λυθεί το θέμα της και πιθανότατα να λυθεί και το εύχομαι κιόλας. Δεν ήθελα εγώ να είμαι η αιτία του ξαφνικού θανάτου μιας κοινοβουλευτικής ομάδας στην οποία έζησα 4 χρόνια μαζί. Και γι' αυτό το λόγο στον εαυτό μου, σας το λέω ευθέως. Κανείς δεν με πίεσε γι' αυτό. Επικοινωνήσατε με τον κύριο Καμένο, να του πείτε ότι θα το κάνετε? Μιλήσατε με τον κύριο Καμένο ή με κάποιον από τους συνεργάτες του? Όχι. Δεν σας το κρύβω, όχι. Δεν μιλήσατε. Και δεν με πίεσε και ο ίδιος, έτσι. Σας πήρε τηλέφωνο ο ίδιος? Όχι. Ούτε με παρακάλεσε τίποτα προς τιμήν του. Τι θέλω να πω? Ότι είδα, όταν άκουσα στο Βήμα τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων να λέει ότι του διαλύουν την κοινοβουλευτική ομάδα κλπ. Εγώ ειλικρινά σας το λέω, τον κανονισμό δεν τον ήξερα και δεν ξέρω ακόμα τι ισχύει. Είναι τεράστιος κανονισμός, έτσι. Υπάρχει, όταν άκουσα όμως ότι εγώ θα είμαι η αιτία, αν παραδώσω την έδρα, να διαλυθεί ομάδα, είπα μόνος μου, ξαφνικό θάνατο από μένα όχι. Και έδωσα ένα περιθώριο στον εαυτό μου, σας το λέω ευθέως, και στους ανθρώπους που με στηρίξανε, που με ψηφίσανε, 4, 5, 6 μέρες το πολύ. Γιατί δεν σας διέγραψε όμως ο κύριος Καμένος? Να ρωτήσω την άποψή σας. Γιατί με τους άλλους βουλευτές, υπουργούς, βέβαια υπήρχε αυτή η διαφορά, τους διέγραψε, τους έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμα και αν με διέγραφε πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλε, σας το λέω εφθαρσός και ευθέως, την έδρα αυτή θα την επέστρεφα. Έχω μάθει, συγχωρήστε μου την έκφραση, τα δανεικά μου να τα επιστρέφω. 100.000 να είχα πάρει. Αυτή την έδρα δεν θα έμπαινα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αν δεν ήμουν κάτω από την ομπρέλα ενός κόμματος. Ακούστε με λίγο εδώ. Συνεπώς, είναι θέμα αρχής δικό μου αυτή την έδρα να την επιστρέψω μετά την κομβική διαφωνία και κυρίως στους ανθρώπους που με τίμησαν και με έστειλαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό θα έκανα την Παρασκευή, την είχα ετοιμάσει, αλλά όταν άκουσα τον πρόεδρο, τον Μάνο τον Καμένο, να λέει ότι μου διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα, είπα μόνος μου να δώσω μια παράταση, αν η αμαρτία μου είναι μεγάλη, 4-5 ημερών το αργότερο, σας το λέω και δεσμεύομαι δημόσια, ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας εγώ θα είμαι απλός πολίτης, όπως είσαστε εσείς και η κυρία Αλεξάκη. Ακόμα και αν δεν λυθεί το πρόβλημα με την κοινοβουλευτική πιστεύω, ομάδα. Πιστεύω, κοιτάξτε, ότι είναι να γίνει, πιστεύω θα γίνει. Αν είναι θέμα διαδικαστικό δηλαδή και έχει σχέση με νομικά, πιστεύω θα λυθεί. Εσείς απλώς θέλατε να δώσετε τον χρόνο. Βέβαια, να γίνει για όνομα. Ανεξάρτητα το τι και πώς. Όμως ο κύριος Καμένος προβαίνει σε βαρύτατες καταγγελίες σε σχέση με τους βουλευτές, υπουργούς που στήριξαν την κυβέρνηση πρώτον και δεύτερον ψήφισαν και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σας έχουν τάξει κάτι, υπουργικό θόκο, τα λεφτά θα φανούν στο μέλλον όπως γράφονται διάφορα, ακούμε διάφορα, κύριε Παπαστόπουλο. Ξέρω, το ξέρω. Δεν υπάρχει, για μένα ήταν μεγάλη τιμή και δεν σας κρύβω ότι ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει. Έζησα συγκλονιστικές στιγμές 4 χρόνια. Αν υπάρχει Έλληνας πολίτης, μπορεί να υπάρχει αντίκρισμα, ανταλλαγή μιας έδρας με το να γίνεις πάλι πολίτης, να μου τον βρείτε και να τον φέρετε μπροστά μου. Τα θεωρώ ανοησίες αυτά. Ο καθένας κρίνεται, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εγώ απλά λέω ότι, ξαναλέω, ότι αυτό που γίνεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γνώμη μου, χωρίς να κάνω κριτική σε κανένα συνάδελφο, πρέπει νομοθετικά και στη συνταγματική αθυμόρυση κάθε βουλευτής που αλλάζει κόμμα ενώ έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα, καλό είναι να θωρακιστεί το κύρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να μην πω κάτι βαρύτερο. Άρα αυτό, θεωρείτε ότι δεν είναι ηθικό αυτό που κάποιοι συνάδελφοί σας έχουν κάνει? Δεν θέλω να κάνω, κυρία Αλεξάκη, λέω την άποψή μου. Σας λέω ότι είναι αυτή η άποψή μου και σας λέω τι ισχύει στη Μεγάλη Βρετανία. Και αυτό είναι και θέμα. Και παλεύω και θα παλέψω για αυτό κύρος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν κάνω κριτική σε κανένα, ο καθένας κρίνεται. Και εγώ κρίνομαι. Κύριε Παπαστόπουλε, τώρα λοιπόν, τελειώνει αυτή η εβδομάδα, παραδίδετε την έδρα, είστε πολίτης πια. Ναι. Και ως πολίτη, χτυπάει το τηλέφωνό σας. Και είναι ο κύριος Τσίπρας. Και λέει, κύριε Παπαξιτόπουλε, ελάτε να βοηθήσετε την κυβέρνηση. Στηρίξατε την κυβέρνηση στην ψήφο εμπιστοσύνης. Ελάτε λοιπόν να τη στηρίξετε και από ένα κυβερνητικό θόκο. Τι θα απαντήσει ο Παπαξιτόπουλος? Χαίρομαι για την ερώτηση και σας λέω εφθαρσός και ευθέως. Αυτή την κυβέρνηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, που πήρε μια χρεοκοπημένη χώρα, μια χώρα που όλοι οι πολίτες χάσανε το 1/4 της περιουσίας τους, μια χώρα που η ανεργία έφτασε στο 28%, να μην τα ξαναλέω. Την πήρε και τη σήκωσε. Ένας άνθρωπος και μια κυβέρνηση που δεν πειράξανε δημόσιο χρήμα. Αυτή την κυβέρνηση τη στήριζα επί 4 χρόνια και θα συνεχίσω να τη στηρίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τώρα, στην ερώτησή σας.
Έχω μάθει να είμαι πάντα εκλεγμένος και ποτέ διορισμένος και σας λέω πάλι με σαφήνεια, δεν μου έχει προταθεί τίποτα για όνομα του Θεού. Αλλά δεν υπάρχει, το μόνο που θέλω είναι να συνεχίζω να στηρίζω αυτή την κυβέρνηση. Αν το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή ο Πρωθυπουργός μου κάνει την τιμή, προσέξτε, κάποιου είδους, οποιαδήποτε, σας μιλάω ειλικρινά, δεν θέλω τίποτα. Θέλω και το λέω και το εννοώ. Να συνεχίσω να στηρίζω, δεν το έχω κρύψει. Εγώ με τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ επί 1,5 χρόνο στην Εξεταστική για την Υγεία έχουμε γίνει αδέρφια, ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν άλλαξα θέση. Εκεί ήμουνα και εκεί παραμένω. Άρα θα μπείτε στην κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Ναι. Όχι. Αυτό είναι μια μορφή συναλλαγής. Και επειδή σκιές στο δικό μου το όνομα δεν υπάρχει περίπτωση, σας λέω, δεν μου έχει καταρχήν κανείς να ξέρει. Το λέτε έτσι. Εσείς το λέτε έτσι για όνομα του Θεού. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Αν μου πει ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Πρωθυπουργός ότι γιατρέ, θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να κάνεις, θα είναι τιμή μου, ειλικρινά σας το λέω. Ποτέ όμως αυτό που είπατε, συναλλαγή, δηλαδή να πάρω μια θέση κλπ. Όχι. Δεν μπαίνετε στην κυβέρνηση λοιπόν, αν σας προταθεί. Δεσμεύομαι δημόσια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας λέω το δικό μου εγώ. Θέλω να σας πω κάτι τώρα. Η φορολογική μου δήλωση είναι Φεϊβολάν. Ένα πλήθυνο σπίτι στο χωριό. Με λένε λαϊκιστή, αλλά δεν έχω άλλα όπλα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και ένα διαμέρισμα που πληρώνω δάνειο στο παρακαταθικό και δανείων. Αν μου βρούνε κάτι άλλο, να μου το πούνε. Και ήμουνα 37 χρόνια, δεν ήμουν παιδί του κομματικού σωλήνα, εργαζόμενο στον Ευαγγελισμό, με κάποια διαλύματα, στο κέντρο Χανσενικών, στην Παμακάριστο, στο Συγκρού. 37 χρόνια εργαζόμενος. Και αυτός ο εργαζόμενος, ούτε ιατρείο είχε, ούτε τίποτα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Κοιτάξτε την πορεία ενός ανθρώπου και δέστε αν έχει καμία σχέση με το χρήμα ή αν δεν έχει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, στις επόμενες εκλογές, ως πολίτης, μπορείτε να ενταχθείτε, σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε την πολιτική, να στηρίζετε. Χαίρομαι για την ερώτηση. Να μπείτε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν γεννήθηκα με την έδρα. Την έδρα μου τη δίνω πίσω γιατί είναι δανεικιά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν είπα ότι σταματάω την πολιτική. Όχι. Την πολιτική τη συνεχίζω. Με τα κοινά θέλω να ασχολούμαι. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Αλλά σας λέω, θέλω να βοηθήσω μια κυβέρνηση που το κάνω 4 χρόνια και δεν βλέπω για ποιο λόγο πρέπει να σταματήσω να το κάνω. Ιδεολογικά θα μπορούσατε να είσαστε στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και να διεκδικήσετε αυτή την έδρα. Είπατε 4 χρόνια. Μένα δεν μ' αρέσει να ακούσετε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και βοηθήσατε. Οι ταμπέλες δεν μ' αρέσανε και δεν μ' αρέσουν. Όταν ο Πάνος ο Καμένος με πήρε τηλέφωνο, του λέω, πρόεδρε, σε παρακαλώ, κοίταξε, του λέω το βιογραφικό μου. Γιατί όταν ο Γουνελάς με τον Χατζηχρήστο μπαίνανε στο Πολυτεχνείο, ήμουν 30 μέτρα πίσω από τον Κώστα τον Λαλιώτη. Στα γεγονότα της νομικής έχω φάει το ξύλο της αρκούδας, συγχωρήστε με. Όταν η ταράτσα γέμισε αστυνομικούς και κατεβαίναμε και μας δέρανε θεοί και δαίμονες. Και έχω γυρίσει στο μισό πλανήτη με ανθρωπιστικές αποστολές. Μάλιστα, χάρηκα προχθές είδα τον Γιάννη τον Κανελάκη που θαλασσοπνιγόμαστε μαζί με τον Αρίωνα. Το Μπολάκι ήταν νεαρός γιατρός όταν πηγαίναμε 18 ώρες στην εμπόλεμη ζώνη. Κάθε άνθρωπος έχει μια απορία. Δεν μ' αρέσει η ταμπέλα. Και είμαι και προσωπικός φίλος με το γιο του Ούλαφ Πάλμε. Ένα πολιτικό που εγώ θαύμαζα και συνεχίζω και κάθε φορά που γίνεται μια εκδήλωση. Θα ήσασταν λοιπόν υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν μεγάλη μου τιμή, κύριε Παναγιωτόπουλε, αλλά δεν έχω μιλήσει ειλικρινά σας το λέω. Όχι, συζητάμε εδώ, κάνουμε. Και βέβαια εννοείται με σταυρό, με τίποτα άλλο. Ναι. Δεν θα έλεγα ποτέ όχι αν πραγματικά μου έκανε την τιμή αυτή η κυβέρνηση. Δεν κρύβομαι, δεν μ' αρέσει να κρύβομαι. Και ο λόγος που δίνω αυτή την έδρα είναι ότι τα δανεικά μου τα γυρίζω για να είμαι ελεύθερος να επιλέξω εγώ τι θα κάνω. Μάλιστα. Και τώρα, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τον κύριο Καμένο, τόσα χρόνια συνεργάτες, συνεργαζόσασταν. Το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι ασκεί σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση και μάλιστα φτάνει στο σημείο να πει ότι δεν ήταν και έντιμη αυτή η συνεργασία, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό ότι τον έριξε ουσιαστικά με όλη αυτή την ιστορία που έγινε με τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι ουσιαστικά του πήρε και τους βουλευτές και μάλιστα ότι υπάρχει και μια συνωμοσία με τον κύριο Βούτσι για να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Και μάλιστα χθες είχαμε και ένα τιτίβισμα εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με αυτή την συμφωνία. Πώς σχολιάζετε τη στάση του κυρίου Καμένου? Καλά κάνετε και με ρωτάτε. Θα σας πω κάτι. Εδώ και 4 χρόνια, κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Αλεξάκη, δεν έχω κρίνει ποτέ συνάδελφο στην κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία ακόμα ανήκω. Δεν θα το κάνω ούτε τώρα. Άποψη και γνώμη έχω, παράδειγμα. Υπάρχει μια τεράστια κόντρα ανάμεσα στον πρόεδρο των Ανεξαρτητών Ελλήνων και τον Κοτζιά. Εγώ πιστεύω ότι ο Κοτζιάς ήταν όχι απλά ικανός υπουργός εξωτερικών, αυτό μπορώ να το πω.
Πιστεύω ότι ήταν παγκοσμίου βεληνικού υπουργό εξωτερικών και αυτή η ιστορική συμφωνία έχει τη σφραγίδα και του Νίκου του Κοντζιά. Το λέω αυτό γιατί ξέρω ότι ο πρόεδρό μου των ανεξαρτήτων Ελλήνων έχει μια αντιπαλότητα. Κάνει βαρύτητα τις καταγγελίες. Δεν θα εμπλέκει σε όρο διάφορα δεν πράγματα. Δεν θα κάνω κανένα σχόλιο, πιστέψτε με, και δεν θα παραβιάσω. 4 χρόνια δεν το έκανα και δεν θα το κάνω και τώρα. Και θέλω να υπάρχει μια, ας το πούμε, σχέση κυρίων. Και από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον ο πρόεδρος το τηρεί. Και εγώ δεν θέλω να έχουμε κάποιε σχέσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να κάνει κάτι στη συμφωνία των Πρεσπών. Όχι βέβαια, κύριε Παναγιωτόπουλε, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν υπάρχει πρόεδρος Δημοκρατίας στον πλανήτη να μην επικυρώνει την απόφαση της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Από εδώ και πέρα, με τους ανεξάρτητους Έλληνες, χωρίζεται. Ναι. Υπάρχει η δυνατότητα, η πιθανότητα κάποια στιγμή, μελλοντικά και μετά τις κάλπες, να υπάρξει συνεργασία, ή ποια είναι οριστικό το διαζύγιο? Για μένα είναι οριστικό, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί είναι κομβική σημασία. Μια ιστορική συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, αντίστοιχη, ήταν επιλογή του Κωνσταντίνου Παραμαλή να βάλει τη χώρα στην ΕΟΚ και να νομοποιήσει το ΚΚΕ. Αντίστοιχη ήταν το Ανδρέα του Παπανδρέου όταν έβαλε τη μισή Ελλάδα από τα ξερονίσια και από τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων πάλι στο πνίδι. Σημερινή συμφωνία, το ξαναλέω, είναι μια ιστορική συμφωνία που την είχε ανάγκη η χώρα. Έπρεπε να λυθεί οριστικά. Και δεν τα λέω μόνο εγώ. Ο Μέρτζος είναι 93 χρονών, ζει ακόμα. Ήταν σύμβουλος για εθνικά, για θέματα εθνικά και του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ευάγγελου του Αβέροφ και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διαβάστε το άρθρο του στην Καθημερινή. Ακόμα και ο Στέφανος Ομάνος. Ο Στέφανος Ομάνος, που δεν έχει καμία σχέση. Λέει, παιδιά, αφήστε τις ανοησίες. Ο Μιχάλης ο Σταθόπουλος. Ο Γραμματικάκης, που δεν έχει καμία σχέση, ένας επιστήμονας παγκοσμίου βεληνικούς. Τα λέω αυτά γιατί πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα, κάθε μέρα που θα περνάει, θυμηθείτε τι σας λέω, και είναι ένας βουλευτής που έχω δεχτεί απίστευτα απειλητικά τηλεφωνήματα κλπ. Συνεχίζω. Χτες, για να σας δώσω να καταλάβετε, κάθε 10 δευτερόλεπτα με παίρνουν από απόρριτο αριθμό. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Και αναγκάστηκα να πάρω στην Κοσμοτέ να μπλοκάρω τους απόρριτους αριθμούς για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου. Είναι απίστευτο τι έχει συμβεί. Και ο καθένας δεν έχει βαθμό φόβου ίδιο με εμένα. Εγώ ξαναλέω, δεν ζήτησα, δεν έχω και ούτε πρόκειται να ζητήσω αστυνομία να με προστατεύει. Αλλά νομίζω και έχω ένα παράπονο εκεί. Μόνο η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Νικόλαος Κακλαμάνης, μόνο δύο από τη Νέα Δημοκρατία είπαν αυτό που έκανα εγώ όταν ο Κωστής ο Χατζηδάκης έφαγε ξύλο στην πλατεία Συντάγματος, ή ο Νίκος ο Δένδιας όταν είδα ότι πάνε να χειροδικήσουν πάνω μέσα στο κοινοβούλιο. Έπρεπε όλη η πολιτική του δημοκρατικού λεγόμενου τόξου να καταδικάσουν αυτή τη βία. Δεν το κάνανε. Να ακούω κουβέντα και εσείς τα ίδια κάνατε. Ναι. Ήταν λάθη. Να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Εκεί θα πάμε. Μάλιστα. Κύριε Παπαχριστόπουλε, κάτι τελευταίο τώρα σε σχέση με τις απειλές. Βλέπουμε ότι παίρνει μια διάσταση. Χθες είχαμε και στο Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη συνθήματα κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προέδρου, ναι. Αυτό πώς βλέπετε να εξελίσσεται? Και εγώ πιστεύω ότι θα έχει ευθύνους απορία. Σιγά σιγά, ακούστε τι σας λέω. Δεν σας ανησυχεί δηλαδή? Καθόλου. Πιστεύω θα έχει ευθύνους απορία. Κοιτάξτε, είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάνει την επιλογή να κάνουν καριέρα σαν Μακεδονομάχη. Ο κόσμος είναι αγνός από κάτω. Σιγά σιγά θα καταλαβαίνει. Πιστεύω η έλλειψη παιδείας, ο φανατισμός και κυρίως ένα μίσος αβυσαλαίο για αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει υποκίνηση όμως, κύριε Παπαχριστόπουλε? Δηλαδή, πέρα από αυτό, υπάρχουν κάποιοι βουλευτές? Ξέρετε, καμιά φορά, κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να είμαι προσεκτικός, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος βουλευτής της. Κεντρικοί μηχανισμοί υπάρχουν, ναι. Αφού σας λέω, δέχτηκα εγώ 700 τηλέφωνα, δέχτηκα από έναν άνθρωπο. Κάποιος τα καθοδηγεί αυτά, υπάρχει? Ναι, θέλω ένα να πιστεύω ότι είναι ακροδεξιές οργανώσεις. Εγώ δεν πιστεύω. Είμαι καλοπροαίρετος. Και να σας πω και κάτι. Το πρώτο δείγμα γραφής το είδα στην ημερίδα του Economist, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης για πρώτη φορά είπε, κοιτάξτε, εγώ δεν θα έλεγα προδότες. Δηλαδή βλέπω ότι αρχίζουν και ρίχνουν νερό στο κρασί τους, γιατί ξέρουν μέσα τους ότι αυτή η συμφωνία είναι θετική, είναι σωστή. Εκεί που δεν μπόρεσα να εξηγήσω γιατί το κάνουν αυτό είναι το κοινάλ. Δεν το έχω καταλάβει, γιατί ξέρω ότι ήταν πάγια θέση τους. Να κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Για αυτή τη συζήτηση ότι τα μικρά κόμματα τα κατέστρεψε η Συμφωνία των Πρεσπών. Διαλύονται σιγά σιγά. Κοινάλ, ποτάμι, τα μικρά.
μικρότερα σε ποσοστό. Ναι. Και εσείς προέρχεστε και από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θεωρείτε ότι η συμφωνία των Πρεσπών φταίει για αυτή την κατάσταση, την επιστροφή στο διπολισμό? Κυρία Αλεξάκη, ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση έφερε την απλή αναλογική. Και λυπάμαι που το λέω. Θα ήταν εκλογικό σύστημα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Και χάρη στη στάση της κυρίας Φόφης Γεννηματά, θα πάει στη μεθεπόμενη Βουλή. Νομίζω λοιπόν ότι, όχι, εγώ είμαι να υπάρχουν τα μικρά κόμματα. Πάντα να υπάρχει, να ελέγχονται. Η παντοδυναμία και η θηριώδης παντοδυναμία δεν κάνει καλό. Και τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση απέδειξε στην πράξη ότι δεν θέλει τέτοιες παντοδυναμίες και πρότεινε την απλή αναλογική. Και την οποία, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία να πω ότι έχει ένα λόγο. Το κοινάλ τι λόγο είχε? Κανένα λόγο δεν είχε. Τι θέλω να πω? Ότι δυστυχώς, και το λέω με λύπη μου, εγώ θέλω να ακούω διαφορετικές φωνές. Βολτέρος έλεγε: μπορεί να διαφωνώ μαζί σου, θα κάνω αγώνα να λες την άποψή σου. Είναι δείγμα δημοκρατίας να υπάρχουν πολλά κόμματα, να ακούγονται φωνές διαφορετικές. Και εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι δείγμα γραφής, δημοκρατική δηλαδή αντιμετώπιση, όχι αυτό το πράγμα, δηλαδή βία. Και να μην μιλάει κανένας και να λέει και εσείς τα ίδια κάνατε. Το έχω παράπονο αυτό. Από φίλους και συναδέλφους που έχω καλή σχέση. Πάρα πολύ καλή σχέση μέσα στο κοινοβούλιο. Τώρα να σας πω κάτι. Εγώ και η Μαρτίνου είμαστε οι πιο ήσυχοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μπορεί να με ακούτε καμιά φορά στα κανάλια. Μέσα στην Ολομέλεια, κυρία Αλεξάκη, κύριε Παναγιώτο, έχω ένα τίτλο τιμής. Ναι, μίλησα, ναι, διαμαρτυρήθηκα. Δεν έκανα τίποτα 4 χρόνια. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί το Κοινοβούλιο. Μάλιστα. Κύριε Παπαξιτόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν,